Την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη την αναμέναμε, την προσμέναμε και ήρθε χθες στο Star. Έκανε την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη ο κύριος Στέφανος Κασελάκης ως πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Απάντησε σε μια ποικιλία θεμάτων τα οποία περιμέναμε να ακούσουμε και πολιτικά ζητήματα. Μίλησε μεταξύ άλλων για το στρατό, τι θα κάνει με αυτό το ζήτημα. Πρέπει να παρουσιαστεί μέσα σε 6 μήνες από τη στιγμή που βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο ίδιος είπε ότι θα είναι τιμή του να το κάνει, ότι είναι πολύ συγκινημένος για αυτό. Και πόσα λεφτά θα δώσει, είναι βάση νομοθεσίας. Λοιπόν, βάση νομοθεσίας πρέπει να υπηρετήσει για 20 μέρες, οπότε θα είναι ο πρώτος αρχηγός πολιτικού κόμματος που θα είναι φαντάρος. Και από εκεί και πέρα μπορεί να εξαγοράσει την θητεία του. Κάθε μήνας κοστολογείται στα 810 ευρώ. Από εκεί και πέρα σχολιάστηκε ιδιαίτερα η ενδυμασία του, το μπλουζάκι που επέλεξε να φορέσει ο ίδιος στην πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση. Ο Άρης σε υπολογίζει και... Ναι, γιατί είπες πόσο είναι ο μήνος... 810 ευρώ. Κάνει ο άνθρωπος μαθηματικά. 4.860. Έχουμε και μία πρώτη αποτύπωση του πολιτικού κλίματος κατόπιν της εκλογής του κυρίου Στέφανου Κασελάκη στην αρχηγία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μέσω της έρευνας της μέτρων ανάλυσης που προβάλαμε στο ΜΕΓΑ. Λοιπόν, η δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, βλέπουμε ότι παρά τις φυσικές καταστροφές και όλο αυτό που περάσαμε αυτό το διάστημα, παρά το κόστος λοιπόν αυτών, πλέον δημοφιλής πολιτικός με 45% παραμένει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Έχει και γιορτή σήμερα, να του πούμε χρόνια πολλά του ανθρώπου. Χρόνια πολλά του όλους τους γιορτάζοντες. Βλέπουμε ιδιαιτέρως δημοφιλή και τον κύριο Κουτσούμπα, τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Σωστά. Τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως ο κύριος Κουτσούμπα σε κάθε του εμφάνιση καταφέρνει να κλέψει τα βλέμματα και να γίνει αυτό που λέμε viral. Δηλαδή πάντα μας χαρίζει ωραίες στιγμές. Επίσης, μη με πείτε τώρα αιμονικό, Χριστιανά, συγγνώμη, μη με πείτε αιμονικό, αλλά για νεοεκλεγέντα πρόεδρο κόμματος, αυτό που βλέπω εκεί τώρα στην μέτρο ανάλυση, τη δημοσκόπηση για λογαριασμό του ΜΕΓΑ, μου κάνει χαμηλό για νεοεκλεγέντα. Agenda. Αυτό που βλέπω τώρα εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ωστόσο, αυτό. 31% θετικές γνώμες και τις αρνητικές να φτάνουν στο 54%. Βλέπουμε και την εκτίμηση ψήφου, όπου βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία υποχωρεί 4 μονάδες, μάλλον πάνω από 4% στο 36,4. Στοιχείο που θα λέγαμε ότι καταγράφει πραγματικό πολιτικό κόστος. Βέβαια, υποχωρεί και κατά 1% και στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν δείχνει να ωφελείται ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτή την πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Μα δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πτώση οφείλεται απαραίτητα σε καινούργια πρόσωπα ή σε όλη αυτή την πολιτική σκηνή που έχει αλλάξει. Ανθρώπους που έχουν πληγεί τους τελευταίους μήνες πάρα πολύ.